Η 19χρονη κοπέλα εδώ και δύο μήνες προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, να ξεχάσει το βιασμό που βίωσε από τον Αλβανό και τον Ρωμά. Προσπαθεί να καταλάβει πως μία βόλτα με ανθρώπους που γνώριζε κατέληξε σε εφιάλτη στο ενεδρίο της Ρόδου, τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι. Εσένα, ασυνέχεια, σταματήστε. Δεν θέλω. Αλλά εκείνο δεν σταματούσε, ναι. Και ο πόνος μου έλεγε 5 λεπτά ακόμα και 5 λεπτά ακόμα. Ήμουν τόσο τρομαγμένη που ζαλιζόμουν και δεν σκεφτόμουν και πολύ καθαρά. Στο τέλος τι σου είπανε όταν κατάφερες να ξεφύγεις? Μου λέγανε ότι αυτό θα ξαναγίνει και αυτό θα ξαναγίνει. Αυτό. Τι σου έχει μείνει από εκείνη τη βραδιά? Τα χαστούκια που μου είχε δώσει ο Αλβανός μαζί με τον Ρωμά. Το ξύλο που έφαγα. Η 19χρονη έκπληκτη ακούει τώρα Αλβανό και Ρωμά να τα ρίχνουν ο ένας τον άλλον. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι λένε ψέματα. Συμμετείχαν και οι δύο, μας είπε. Ξεσπά για την απολογία του Αλβανού, στην οποία ισχυρίστηκε ότι δεν τη βίασε. Τροπή του που δεν παραδεχέται τα λάθη του. Τροπή του γιατί σκότωσε την κοπέλα και τροπή του επίσης γιατί δεν έχει το κότσο να παραδεχτεί το λάθος του. Αυτό δεν τον κάνει άντρα. Αυτό τον κάνει έναν αλήτη. Είμαι έξαλλη με αυτό, ειλικρινά. Είναι απέσιο αυτό που γίνεται, να μην παραδέχονται και τα λάθη τους. Ενώ ο Ρωμά στην κατάσταση του που έδωσε στην αστυνομία την πρώτη κατάσταση τα παραδέχτηκε όλα όσα είχε κάνει και τώρα τα παίρνει πίσω. Πώς νιώθεις τώρα? Εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένη γιατί ειλικρινά κάνανε ό,τι κάνανε και θέλω να βγουν και από πάνω. Γι' αυτό δεν πρέπει να πριν κάνουν κάτι, όχι να κάνουν κακές πράξεις και μετά να λένε «Α, δεν το έκανα εγώ». Θέλω να τιμωρηθούν, αυτό μόνο, τίποτα άλλο, για να μην πέρασε και άλλη κοπέλα το ίδιο που πέρασε και εγώ. Όταν έμαθες ότι ο Αλβανός κατηγορείται για το φόνο της Ελένης, τι σκέφτηκες? Καταρχάς θέμαξα πάρα πολύ και σκέφτηκα ότι αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί και σε μένα και ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή που δεν μου είχε κάτι αντίστοιχο, κάτι παρόμοιο. Τους ήξερα, ερχόντουσαν έξω από το σχολείο μου, τους ήξερα δηλαδή, ο αδερφός ήταν στο ίδιο σχολείο με μένα πριν 2 χρόνια και ερχόντουσαν το σχολείο και τους ήξερα και γι' αυτό τους εμπιστεύτηκα, αλλά τελικά αποδεχτήκαν καθάρματα αυτό.